μαζική επίθεση με αντιαεροπορικούς πυράβλους, S-400 και βαλιστικούς πυράβλους Iskander πραγματοποίησαν οι ρωσικές δυνάμεις στο Κίεβο, την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 53 άτομα. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ουκρανίας. Κάποιοι πύραυλοι πέτυχαν τους στόχους τους, ενώ άλλοι καταρρίφθηκαν και τα συντρίμμια τους έπεσαν πάνω σε πολυκατοικίες. Αυτό το χειμώνα, το Υπουργείο Ενέργειας εξασφαλίζει την έκτακτη ενίσχυση των οικοκυριών που καταναλώνουν ρεύμα για τη θέρμανσή τους. 1,2 εκατομμύρια ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά που δεν εντάσσονται στα κοινωνικά τιμολόγια στηρίζονται με ποσά από 45 έως 480 ευρώ ανάλογα με την περιοχή που διαμένουν. Χρειάζεται πρώτα δήλωση του νοικοκυριού στην πλατφόρμα My Thermancy της ΑΑΔΕ και μετά η ενίσχυση θα περάσει αυτόματα στους λογαριασμούς ρεύματος. Προτεραιότητά μας, το συμφέρον του καταναλωτή. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για το σφοδρότερο βομβαρδισμό του Κιέβου εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι οι Ρώσοι εκτόξευσαν 10 πυράβλους Iskander. Άγνωστος είναι ο αριθμός των αντιαεροπορικών πυράβλων S-400 που χρησιμοποίησαν οι Ρώσοι. Οι Ρώσοι τους τελευταίους μήνες είχαν μειώσει σε μεγάλο αριθμό τις πυραυλικές επιθέσεις, προφανώς διατηρώντας ένα στρατηγικό απόθεμα ασφαλείας. Μέχρι τώρα οι επιθέσεις πραγματοποιούνταν κυρίως με drones. Αυτό το διάστημα προχώρησαν στην παραγωγή νέων πυράβλων για να τους χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, πλήττοντας ουκρανικές ενεργειακές υποδομές σε μια περίοδο που θα υπάρχει αυξημένη ανάγκη για χρήση ηλεκτρικού ρεύματος. Πρόκειται για τη δεύτερη ρωσική αεροπορική επιδρομή στο Κίεβο εντός της εβδομάδας.